Η Μελίνα έγινε θυσία για να αλλάξουν πολλά πράγματα στον προεγχειρητικό έλεγχο των παιδιών, την εκπαίδευση των αναισθησιολόγων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον ο βροχόσπασμος, ανέφερε λυγίζοντας το Βήμα του Μάρτυρα ο Μανώλης Παρασκάκης, καταθέτοντας στο δικαστήριο για τις συνθήκες θανάτου του τετράχρονου κοριτσιού. Μετά από τόσο καιρό, σχεδόν 5 χρόνια, επιτέλους να ξεκινήσει το δικαστήριο και να βρω την πολυπόθητη δικαίωση για το άδικο θάνατο του παιδιού μου. Σε ακόμη πιο τραγική κατάσταση, η μητέρα της μικρής Μελίνας περιέγραψε στο δικαστήριο πώς πληροφορήθηκε έκπληκτη από τους γιατρούς της μονάδας παιδών του Παγνή ότι οι πιθανότητες να επιζήσει ήταν ελάχιστες, ενώ νωρίτερα στο Βενιζέλιο την είχαν καθησυχάσει ότι η εισαγωγή στην εντατική ήταν προληπτική. 5 χρόνια τώρα συμβαίνει μια κοροϊδία. Θέλουμε δικαίωση για το θάνατο ενός παιδιού. Δεν χάθηκε αντικείμενο, ένα πράγμα, χάθηκε ένα παιδί, μια ανθρώπινη ζωή. Οι συνήγοροι των δύο πλευρών δίνουν σφοδρή μάχη για την αποκάλυψη κάθε πτυχής της υπόθεσης θανάτου της Μελίνας Παρασκάκη, με την ακροαματική διαδικασία να εξελίσσεται σε βαριά ατμόσφαιρα και επίκεντρο το πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθηθεί από τη στιγμή που το άτυχο κοριτσάκι παρουσίασε βροχόσπασμο κατά την εκτίμηση και την κλινική εικόνα που περιέγραψε η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος. Αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος της διαδικασίας, θα αναζητάει το δικαστήριο να βρει κάποια αιτία που αιτία από σφάλμα ανθρώπινο δεν θα υπάρξει. Η τόπιση του περιστατικού έγινε λέγε άρτης με την ενδεδειγμένη επιστημονικά αντιμετώπιση και ως εκ τούτου αυτό αναμένει να αναδειχθεί στο δικαστήριο. Καταλυτικές για την ουσία της υπόθεσης είναι οι μαρτυρίες των γιατρών που διαχειρίστηκαν το περιστατικό όταν πλέον έφτασε στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε, το τετράχρονο κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή. Μόνο από την συμπεριφορά αλλά και τα ίδια τα χειρόγραφα της ίδιας της κατηγορουμένης αποδεικνύεται εκεί η πλήρη σύγχυση, καθώς επίσης και οι πράξεις και οι παραλήψεις που αιτιωδώς οδήγησαν στο θάνατο της μικρής μας Μελίνας. Η επιμελήτρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, Ελισάβετ Γερομαρκάκη, κλήθηκε να εξηγήσει αναλυτικά στο δικαστήριο το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε ανάλογα περιστατικά, όσο και τις συνιστόμενες δόσεις αδρεναλίνης που χορηγούνται, οι οποίες φαίνεται να υπήρξαν πολλαπλάσιες στην περίπτωση της άτυχης Μελίνας. Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη είχε αναφέρει σε 2 ενημερωτικά σημειώματα ότι χορηγήθηκαν 3 αμπούλες αδρεναλίνης, οι οποίες με βάση και το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι η άτυχη μικρούλα να μεταφερθεί από το Βενιζέλιο στο Παγνή, αντιστοιχούν σε 15 δόσεις. Οι συνήγοροι της αναισθησιολόγου επιμένουν ωστόσο ότι εκ παραδρομής αναφέρονται στα ενημερωτικά σημειώματα αμπούλες και όχι δόσεις. Δώσανε και στο Παγνή εις διπλούν για να αντιμετωπίσουν την ανακοπή που είπε στο Παγνή. Τώρα το τι γράφει και από παραδρομή ή τι δεν γράφει και αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Αυτό θα το αξιολογήσει αρμοδίως στο δικαστήριο. Εκ παραδρομής δεν κράτησε τα trends του monitor που αν τα είχαμε κρατήσει θα είχαμε μια σαφέστατη εικόνα το τι έγινε. Εκ παραδρομής γράψαμε 3 αμπούλες αδρεναλίνης, δηλαδή από ό,τι εξήγησαν και οι ειδικοί απάνω 3.000 γάμα αδρεναλίνης σε ένα παιδάκι. Εκ παραδρομής κάναμε κάρπα, αλλά δεν κάναμε κάρπα. Εκ παραδρομής βάλαμε βροχοδιασταλτικά, αλλά δεν βάλαμε βροχοδιασταλτικά. Όλα αν είναι όλα εκ παραδρομής και αν αυτά πείθουν την κοινή γνώμη αλλά και το δικαστήριο, αυτά είναι αστεϊσμοί. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι από την αναισθησιολόγο φαίνεται να έχουν συνταχθεί 4 διαφορετικά ενημερωτικά σημειώματα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, από τα οποία όμως μόνο τα 2 γνωστοποιήθηκαν στους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του Παγνή που προσπαθούσαν να κρατήσουν στη ζωή τη μικρή Μελίνα. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 30 Οκτωβρίου.